Το λόγο έχει ο κύριος Γρηγοράκος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές και δεν χρειάζεται από αυτό το βήμα να πυροδοτούμε περισσότερο τις καταστάσεις. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ίδιοι όπως σας είπα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε να δείξουμε κάτι το διαφορετικό, γιατί είμαστε κάτι το διαφορετικό. Εμείς βάλαμε το στήθος μας για την πατρίδα, γιατί έτσι είχαμε πει ότι είναι το ιδεολογικό στίγμα του κόμματός μας, ότι είναι ένα πατριωτικό κόμμα που θέλει πρώτα απ' όλα την πατρίδα και μετά βέβαια όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, σε αυτό το νομοσχέδιο που θα μπορούσαμε να βρούμε και θετικές πλευρές, είμαστε υποχρεωμένοι να το καταψηφίσουμε, διότι έχουμε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση αυτή περνάει και νομοθετεί κάτω από καταστάσεις εκβιασμών, διότι είχε η ίδια υποσχεθεί σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες ότι γρήγορα, πιθανόν, θα τις δικαιώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Όμως αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θέλει να λέγεται πρώτη φορά αριστερά, έχει έναν συνέτερο που είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και αυτό τουλάχιστον θα πρέπει όσο το δυνατόν λιγότερο να το λέτε ότι είσαστε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Διότι αυτό πραγματικά συνάδει με αυτό που κάνετε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σας κάνει εσάς τους ίδιους να έχετε μια ασάφεια της πολιτικής. Να λειτουργείτε με την πολιτική ασάφεια. Και να λειτουργείτε με την πολιτική ασάφεια και στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους και τους δανειστές και στις τριλούμενες μεταρρυθμίσεις τις οποίες θέλουμε να τις δούμε αλλά δεν τις βλέπουμε 3 μήνες τώρα. Θέλουμε να βλέπουμε τα κέρια ζητήματα των εργασιακών σχέσεων που εσείς οι ίδιοι επαγγελόσαστε όταν είσαστε αντιπολίτευση. Να δούμε τι θα κάνουμε το ασφαλιστικό σύστημα, την ασφάλεια των πολιτών που αυτές τις μέρες ο Υπουργός και οι άλλοι υπουργοί εμπλέκονται άμεσα. Και βέβαια να δούμε τι θα κάνουμε το μεταναστευτικό πρόβλημα που δεν είναι απλό όπως εσείς το είχατε κάποτε αναγάγει με όλες αυτές τις ακτιβίστικες ενέργειες που κάνατε. Τώρα πιστεύω σαν κυβέρνηση να προσγειωθείτε. Για να δείτε το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας μόνο. Δεν είναι πρόβλημα κάποιων κοινωνικών ομάδων ή κάποιων ακτιβιστών. Είναι ένα βαθιά ιδεολογικό, δημοκρατικό αίτημα όλων των κοινωνιών οι οποίες βρίσκονται σε μια διαφορετική φάση από τις άλλες του κόσμου και είναι αίτημα όλων των κοινωνιών της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ό,τι πιο καλό έχει να επιδείξει ο παγκόσμιος πολιτισμός στην ιστορία του. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι ο πρώτος εξαγωγέας προϊόντων στον κόσμο. Είναι ο πρώτος εισαγωγέας προϊόντων στον κόσμο. Έχει 25% αυτή τη στιγμή του παγκόσμιου εμπορίου. Και έχει το 7% του πληθυσμού σε σχέση με τον ανεπτυγμένο, με τον παγκόσμιο πληθυσμό. Είμαστε λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τη ζηλεύει όλος ο κόσμος. Και αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι εμείς εδώ θα ήταν να επιδιώξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε σε αυτή την Ένωση, βέβαια με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα που ζητούν όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το ετερογενές κυβερνητικό σχήμα αυτοϋπονομεύεται, γιατί ακολουθούνται διαφορετικές πολιτικές. Και μην κοιτάτε σήμερα που συμφώνησαν για αυτό το νομοσχέδιο και κρατάνε κάποια προσωπική πολιτική. Αύριο μεθαύριο όταν έρθουν τα δύσκολα και όταν αρχίζει να πειράζει η τσέπη του Έλληνα, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο διαφορετικά. Θα το δούμε και στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο που θα έρθει γρήγορα στη Βουλή. Και θα έρθει, γιατί τότε λοιπόν, να ξέρετε, ότι θα μπουν κόκκινες γραμμές από κάποιους, οι οποίοι δεν ξεχνούν την ιστορία τους, δεν ξεχνούν από πού ξεκίνησαν και πού πάνε. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αμηχανία αυτά που κάνετε. Γιατί
Δεν έχετε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης. Δεν μας έχετε πει πού θέλετε να πάτε. Και η επικοινωνία κάποτε τελειώνει. Έτσι λοιπόν, έχετε βασιστεί ακόμη, 3 μήνες είναι, στην ατελέσφορη αντιπολίτευση που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχατε σχιαμαχόταν με τους Ευρωπαίους, αλλά αυτό πλειοδοτεί έναν υφέρποντα λαϊκισμό και μεταθέτει σε βάθος χρόνου τις αποφάσεις για κύρια ζητήματα. Αλλά έφτασε το τέλος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση της χώρας. Η χώρα είναι σε χρεοκοπία. Βγείτε στην κοινωνία, βγείτε στις επαρχίες, βγείτε στους φίλους σας να σας πούν πόσο αισθάνονται τον μεγάλο οικονομικό στραγγαλισμό όλων των Ελλήνων. Από την ημέρα όμως που αυτός ο στραγγαλισμός θα ακουμπήσει τις τσέπες προσωπικά του κάθε Έλληνα, που θα είναι πολύ γρήγορα, τότε θα πρέπει να σκεφτείτε πάρα πολύ όσα είχατε τάξει τα προηγούμενα χρόνια. Οι παράτυποι μετανάστες, όπως θέλετε να λέτε, δεν λιάζονται στις πλατείες. Γιατί πεινάνε, έχουν φόβο, έχουν ανασφάλεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και αυτό δείχνει τη σύγχυση στην οποία βρισκόσαστε. Έχετε μπερδέψει το σημερινό σας ρόλο. Συγχαίρετε την άσκηση της εξουσίας με την εσωκομματική σας ιδεολογική πάλι και τις διενέξεις στις πανεπιστημιακές αίθουσες και στο πανεπιστήμιο αυτόν τον καιρό. Συγχαίρετε τη λειτουργία της κυβέρνησης και ενός κόμματος εξουσίας με την ανάκληση από το παρελθόν συμπαθιών, ιδεολειψιών και συμπαθείτε τους καταληψίες, προσπαθώντας βέβαια να ασκήσετε πολιτική στο όνομα μιας υποτιθέμενης αριστεροφροσύνης. Χτες είδαμε τον Υπουργό, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είδαμε τον Υπουργό Επικρατείας να μιλάει για, ας τώρα αδερφέ, θα έρθει, θα λυθεί. Όχι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίποτα δεν θα λυθεί δια μαγείας, διότι τίποτα δεν προβλέπεται ότι λύνεται με μαγικά ραβδιά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αριστερής ιδεολογίας σας έρχεστε να εφαρμόσετε διατάξεις που οδηγούν σε ανομία. Είναι εμφανές ότι οι ιδεολειψίες των υπουργών σας και οδηγούν στην αριστερά του τίποτα. Περιμένουμε λοιπόν. Εμείς θα σας δώσουμε το χρόνο με αγωνία τις αλλαγές και θα υποστηρίξουμε κάθε θετικό βήμα στις μεταρρυθμίσεις που θα φέρετε. Αγωνιούμε πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείτε τρόμο και ανασφάλεια με όλους αυτούς τους νόμους που έχετε φέρει, γιατί δεν κοστίζουν τίποτα. Φέρεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τελειώνω, σαν ένα κακομαθημένο παιδί που νομίζει ότι το πανεπιστήμιο και η χώρα είναι δικά του μαγαζιά και μπορεί να πράττει βάσει των ολέξεών του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι έτσι. Γιατί μια αριστερή κυβέρνηση δεν μπορεί να δίνει την εντύπωση στους πολίτες και στο κοινοβούλιο ότι έχει μετατραπεί σε κυβέρνηση μαριονέτα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Περιμένω πραγματικά με μεγάλη αγωνία τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν γραφτεί πάρα πολύ, σήμερα είδα στον κατάλογο, αλλά και τον αρμόδιο υπουργό, και επειδή εμείς θέλουμε η κυβέρνηση να πετύχει, με απτά παραδείγματα, ψηφίζουμε ότι είναι θετικό, ψηφίζουμε τις επιλογές σας για την άσκηση της εξουσίας στο δημόσιο τομέα. Θέλουμε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση να πετύχει προς όφελος της κοινωνίας. Και να ξέρετε, ό,τι είναι προς όφελος της κοινωνίας, εμείς θα το ψηφίζουμε. Αυτό όμως το νομοσχέδιο δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε, διότι πιστεύουμε ότι είναι προϊόν διαπραγμάτευση. Αν, κύριε Υπουργέ, το αποσύρετε και φύγουν οι κύριοι από το Πανεπιστήμιο, οι καταληψίες φύγουν από το Πανεπιστήμιο, φέρετε το στη Βουλή να το ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.